γρήγορα γραμμή θα πάμε. Θα καλημερίσω τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Τζένο, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο καταρχήν με ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα βλέπουμε, όσα εκτυλίσσονται, όσα ξεκίνησαν να ξετυλίγονται από την Παρασκευή με αφορμή την σύλληψη πλέον της κυρίας Καϊλή. Και την εμπλοκή της σε ένα σκάνδαλο το οποίο χαρακτηρίζεται από όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από τις ευρωπαϊκές αρχές ως το μεγαλύτερο που έχει πλήξει ποτέ την καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο δικό σας, με δεδομένο μάλιστα ότι βλέπω ότι η υπερασπιστική γραμμή του κ. Ανδρουλάκη είναι ότι ήταν ένας δούριος ύπος του δικού σας κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, είναι ένα σκάνδαλο, ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, μάλλον διεθνές. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια της δικαιοσύνης και όλα τα υπόλοιπα, αυτά τα οποία αναφέρονται και με τον κύριο Ανδρουλάκη, αυτά τα οποία λέει, μάλλον είναι αστεία, θα έλεγα και γελία, διότι το Πασόκ, ευρωβουλευτής του Πασόκ ήταν η κυρία Καϊλή, είναι και ηθικό πρόβλημα και νομικό πρόβλημα και πολιτικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, επομένως δεν μπορεί να συνεχίσουμε να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα, διότι έχουμε ξεφύγει πλέον και πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί να είναι η πανδημία Μητσοτάκη, COVID Μητσοτάκη, ακρίβεια Μητσοτάκη και τώρα Καϊλή Μητσοτάκη. Έχουμε περάσει πλέον στην αντίπερα όχθη. Θα πρέπει να σοβαρευτούμε γιατί μας ακούνε οι συμπολίτες μας. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να γυρίσουμε εκεί που είναι η υπόθεση. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Ένα μεγάλο σκάνδαλο. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Και βεβαίως, όποιο πρόβλημα υπάρχει, υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ, όπου η κυρία Καϊλή στις τάξεις του βρίσκεται. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα για το γιατί συσχετίζεται προφανώς και λογικά και με την υπόθεση των υποκλοπών εδώ στην χώρα μας. Έγινε όλη μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή την αποκάλυψη, θυμίζω, από τον Αύγουστο του 2022, τον καλοκαίρι, μετά την εκπομπή του κυρίου Δημητριάδη, του διοικητή της ΕΕΠ, με αφορμή την παρακολούθηση, την νόμιμη από παρακολούθηση από την ΕΕΠ του κυρίου Ανδρουλάκη. Βγήκε ένα νομοσχέδιο στη συνέχεια, το οποίο επί της ουσίαστη λέει ότι οι πολιτικοί για να παρακολουθούν θα πρέπει να περάσουν από διόδια, για να το πω έτσι απλά εγώ τώρα, δηλαδή από τον πρόεδρο της Βουλής. Ρωτώ, δεν ακούω, ας πούμε, για παράδειγμα τον κύριο Ανδρουλάκη να καταγγέλει τις βελγικές αρχές που παρακολουθούσαν μια ευρωβουλευτή, δεν είναι λίγο δύσκολο αυτό? Κάπως λίγο δηλαδή δεν ταιριάζει εμένα, δεν μου ταιριάζει όλο αυτό το πράγμα. Ίσως να μην καταλαβαίνω εγώ κάτι καλά. Κοιτάξτε κύριε Τζένο, θα πρέπει να αναμένουμε την συνέχιση της υπόθεσης στη δικαιοσύνη. Η επισύνδεση του κυρίου Ανδρουλάκη προφανώς ήταν μια νόμιμη επισύνδεση, νομίζω ότι έχουν απαντηθεί αυτά. Από εκεί πέρα και για τα υπόλοιπα ζητήματα, τα ζητήματα δηλαδή των παρακολουθήσεων και τα λοιπά, και εδώ έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Ό,τι έχει υπάρξει στο παρελθόν θα πρέπει να δούμε και αν μέσα στην ΕΕΠ υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις από τους κανόνες που ισχύουν. Από εκεί πέρα, από τώρα, από σήμερα, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό και το οποίο κατ' ουσίαν για τα πολιτικά πρόσωπα προστατεύει και με έναν δεύτερο εισαγγελέα και βεβαίως και με την έγκριση του Προέδρου της Βουλής. Επομένως, υπάρχει το παρελθόν και υπάρχει και το σήμερα. Το σήμερα τελείως διαφορετικό, το παρελθόν τελείως διαφορετικό, και να θυμίσουμε ότι μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές του 19 άλλαξε ο ποινικός κώδικας και ορισμένες πράξεις που θεωρούνταν κακουργήματα έγιναν πλημελήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να λέγονται στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός να βγάζει τα συμπεράσματα. Ο ελληνικός λαός είναι έξυπνος, καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει όταν μια κυβέρνηση μια εβδομάδα πριν χάσει τις εκλογές, γιατί το γνώριζε ότι θα έχανε τις εκλογές, πάει και αλλάζει τον ποινικό κώδικα και κάτι που ήταν κακούργημα, δηλαδή οι παρακολουθήσεις, γίνονται πλημέλημα. Άρα αυτό και μόνο απαντά στο τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Αλλά επειδή είμαστε στο παρόν, καλό είναι να βλέπουμε μπροστά. Λοιπόν, πάμε στα θέματα που αφορούν τα θέματα δικής σας αρμοδιότητας. Είχαμε την ανακοίνωση του ρυθμού ανάπτυξης από την Ελστάτ με χαμηλότερο νούμερο από αυτό από το οποίο περιμέναμε. Δεν ξέρω τελικά αν γράφτηκαν αρκετά, αν πρόκειται για στατιστικό λάθος ή όχι. Επί της ουσίας όμως θα ήθελα να μου πείτε αν αυτός ο ρυθμός ήταν κάτι αναμενόμενο. Προφανώς φαντάζομαι ότι δεν ήταν, και πώς επηρεάζει γενικότερα την ανάπτυξη για το 2022, κύριε Υπουργέ.
Κοιτάξτε, και για το 22 ο ρυθμός ανάπτυξης στην πατρίδα μας είναι υψηλότερος από αυτόν που είναι στην Ευρώπη. Προφανώς διορθώσεις γίνονται. Επομένως, από εκεί και πέρα και για το 23, έτσι όπως το έχουμε προβλέψει και όπως το προβλέπει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι πολύ υψηλότερος από την Ευρώπη. Ο ρυθμός ανάπτυξης, επειδή είναι υψηλότερος από την Ευρώπη και επειδή υπάρχει ανάπτυξη και μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις, γι' αυτό δημιουργείται και ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, κύριε Τζένο. Επομένως, συνεχίζουμε τη δουλειά που κάνουμε, τη μεταρρυθμιστική μας δουλειά. Δίνουμε χώρο στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για να μπορούν οι νέες και οι νέοι να βρουν δουλειά. Νομίζω ότι τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την ανεργία είναι πολύ ενθαρρυντικά, η ανεργία μειώνεται συνεχώς και πιστεύουμε και το 2023 θα συνεχίσει να μειώνεται όπως ακριβώς με τους ίδιους ρυθμούς που ξεκίνησε από το 2019. Να κάνω μια ερώτηση να πάμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί παρακολουθείτε και εσείς φαντάζομαι τις δημοσκοπήσεις, το θέμα της ακρίβειας συνεχίζει να παραμένει πρωτεύων στο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και είναι και αυτός το οποίο στην τελική ανάλυση θα κρίνει και τις εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Τι γίνεται τελικά, κύριε Υπουργέ? Υπήρξαν κάποια σενάρια για δημιουργία ενός food pass? Παρακολουθείτε εσείς, παρακολουθείτε την αγορά? Έχουμε συγκράτηση των ανατιμήσεων ή προς την ανηφόρα βαδίζουμε και συνεχίζουμε να βαδίζουμε? Κοιτάξτε, η ακρίβεια όλοι πλέον το έχουν κατανοήσει και το καταλαβαίνουν ότι είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, μεγάλο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Προφανώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερα στοιχεία, όμως δεν πάβουμε να συμφωνούμε και όλοι μας ότι είναι κάτι το οποίο πλήττει τα νοικοκυριά και πλήττει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Επομένως, μία σειρά από μέτρα, ακριβώς μέσα στο δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε, έχουν αναπτύσσονται 13 δισεκατομμύρια το 2023. Τα μέτρα αυτά καταλαμβάνουν και την ενέργεια, αλλά και όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και 21 του μηνός θα έχουμε και τα 250 ευρώ στους συμπολίτες μας που έχουν χαμηλό εισόδημα, στους χαμηλό συνταξιούχους και στους συμπολίτες με χαμηλό εισόδημα. Επομένως, θα συνεχίσουμε, δεν έχει τελειώσει, αυτό δεν γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει, πρέπει να κρατάμε δυνάμεις, η ακρίβεια είναι κάτι που με μέτρα η κυβέρνηση προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, κανένα κράτος και καμία χώρα δεν λέει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως την ακρίβεια και ένα από τα μέτρα είναι και το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο έχει πάει καλά και έχει συγκρατήσει τιμές. Θα συνεχιστεί και το 23, κύριε Υπουργέ, το καλάθι του νοικοκυριού? Βεβαίως θα συνεχιστεί. Νέα προϊόντα θα μπουν στο καλάθι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να έχουμε επικεντρωθεί στα προϊόντα που κυρίως είναι τα προϊόντα τα οποία αγοράζει ο συμπολίτης μας. Επομένως, θέλουμε να δημιουργείται και δημιουργείται ανταγωνισμός επάνω σε αυτά τα προϊόντα. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στο αν θα ανοίξουμε το καλάθι ακόμη περισσότερο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θέλουμε τα βασικά αυτά προϊόντα να τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Βεβαίως δεν παρακολουθούμε μόνο αυτά τα προϊόντα, έτσι. Παρακολουθούμε και τα προϊόντα εκτός του καλαθιού, έχοντας βάλει πλαφόν στο ποσοστό κέρδους όλων των προϊόντων. Και θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει ένα κρατικό σύστημα, το οποίο λέγεται καταναλωτής, που σε πραγματικό χρόνο βρίσκει τις τιμές των προϊόντων, δηλαδή ο κάθε ένας μας, η κάθε μία μπορεί να βρει τις τιμές των προϊόντων και μπορεί να συγκρίνει. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη. Ωραία. Είμαστε η μόνη χώρα. Θέλω να μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε με αυτό. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα για το ρόλο των τραπεζών. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έφτασε στο σημείο στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μιλήσει για την ανάγκη οι τράπεζες να βάλουν πλάτη. Έχουμε κάνει εδώ αρκετές συνεντεύξεις δυο μας, το έχετε αναφέρει και εσείς. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Υπουργέ, γιατί οι τράπεζες συνδέονται και με το κομμάτι της ανάπτυξης, συνδέονται και με το κομμάτι των ιδιωτικών επενδύσεων? Όχι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γι' αυτό μίλησε και ο Πρωθυπουργός για τις υποχρεώσεις των τραπεζών. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και όχι μόνο γι' αυτό. Η προσπάθεια αυτή επεκτείνεται και στη διεύρυνση των εταιριών που μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από τράπεζες, αλλά και για τα επιτόκια. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη, συναντήσεις είναι συνεχείς και η κυβέρνηση
με την συνεργασία των τραπεζών και βεβαίως το είπε ο Πρωθυπουργός, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο, ότι έχουν υποχρέωση και οι τράπεζες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αλλάξουν ορισμένες χρεώσεις και όχι μόνο, αλλά και τα επιτόκια τα οποία δίνουν στις καταθέσεις. Και ήδη βλέπουμε μία αύξηση των επιτοκίων και το παρακολουθούμε στενά πάντως. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.